ακόμα ανοίγω. Μα δεν θα γίνω βλάσφημος. Οι οικογένειες δεν θίγουν. Με το στυλ ενός κατάσκοπου το δρόμο ξεκινήγω. Ψάχνω μια διέξοδο για να ξεφύγω. Μπρος μου βγαίνει αυτός, ριζομάλιος και αυτός και μου λέει ευθύς. Ό,τι ψάχνεις να βρεις πάει, βάζω το πια. Μόνο μην νοσταλγείς. Σε μια εξαιρετική βραδιά γεμάτη νοήματα και συναισθήματα, εξελίχθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Όταν οι λέξεις φωτίζουν το σκοτάδι» Blackout Poetry του Τμήματος Εκπαίδευσης του Κεθέα Αριάδνη. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε 1,5 χρόνο πριν. Αρχικά με δυσκολίες όπως όλα τα ταξίδια, αλλά σιγά σιγά που αντιλαμβανόμασταν τι ήταν αυτό που θέλαμε να κάνουμε, άρχισε να παράγεται πραγματικά έργο. Πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη σήμερα που παρουσιάσαμε το βιβλίο μας, που είδε ο κόσμος τα έργα των παιδιών και που κλείσαμε με ένα μουσικοθεατρικό δρόμενο που τα κείμενα είχαν γράψει τα ίδια τα παιδιά. Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο Blackout ποίηση στην Ελλάδα που ουσιαστικά αποτελεί την αποτύπωση της έκθεσης οπτικής ποίησης των μελών της θεραπευτικής κοινότητας του Κεθέα Αριάδνη. Ήταν μια υπέροχη προσπάθεια πρώτα απ' όλα των παιδιών, τα οποία ξεπέρασαν τους εαυτούς τους, ξεπέρασαν οτιδήποτε άσχημο και το άφησαν πίσω τους. Μας αν συνηθίσω και αρχίσω να βλέπω του ίδιου το φως, μπορώ και αντέχω. Η παράσταση ωστόσο έκλεψε, όπως ήταν αναμενόμενο, το θεατρικό δρόμενο με τίτλο «Η κραυγή της σιωπής». Κλείνω τα μάτια και συλλογίζομαι βαθιά. Ερασιτέχνες ηθοποιοί, μέλη της θεραπευτικής κοινότητας του Κεθέα Αριάδνη, απέδωσαν υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Μαρίνα Σπανάκη και τις μουσικές περιπλέξεις του Γιάννη Τσιλογιάννη τα κείμενα της ομάδας δημιουργικής γραφής του Κεθέα Αριάδνη που συντονίζει η Μαρία Δασκαλάκη. Δεν περιμέναμε να φτάναμε μέχρι εδώ και να είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε στα μάτια σας είναι ικανοποίηση για μας και όχι αυτό που κάναμε. Αυτό το θεατρικό ήταν η πραγματικότητά μας. Πράγματα και λόγια βγαλμένα από τη ζωή μας, το νιώθαμε και γι' αυτό βγήκε για το αποτέλεσμα, γιατί το νιώθουμε, γιατί το έχουμε ζήσει. Η σιωπή της κραυγής προηγείται και η κραυγή της σιωπής έπεται. Άρα όλος αυτός ο κόσμος ήταν σε μια σιωπή που την κράβγασε. Η χαρά, η ευγένεια, η αιώνια φιλία, αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά.